καλημέρα και από μένα. Είμαι λίγο πιο κοντή, άρα πρέπει να το κατεβάσω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο Τάκης Αλεξανδράκης, χαίρομαι που είναι φίλος. Είναι ένας φίλος που μου περίσεψε από τη δουλειά μου. Τα συνδικαλιστικά μου τότε, είχαμε ξεκινήσει για πρώτη φορά στην Ελλάδα να δουλέψουμε ένα εργαστήρι με τον τίτλο «Δημοσιογραφία χωρίς διακρίσεις». Βασικός στόχος μας τότε ήταν να βρισκόμαστε άνθρωποι σε μία αίθουσα, οι οποίοι άνθρωποι αντιλαμβάνονται με διαφορετικό τρόπο τις πληροφορίες, πιθανά να χρειάζονται ερμηνεία στην αιματική, πιθανά να πρέπει να έχουν με ακουστική αφήγηση κάποιες εικόνες που οι βλέποντες βλέπουν και συμμετέχουν σε μία παρουσίαση, με μία φωτογραφία, πρέπει όλοι να έχουμε πρόσβαση και στην πληροφορία της φωτογραφίας. Όπως θα πρέπει να έχουμε πρόσβαση εάν χρειάζονται αμαξίδια και που θα στηθούν. Είναι πολύ μεγάλο ζήτημα στην Ελλάδα όταν γίνονται τέτοιες παρουσιάσεις σε διάφορους χώρους να μπορούμε να διαμορφώσουμε το πώς θα δίνουμε και την πληροφορία. Γιατί μέσα στην ίδια αίθουσα μεταξύ μας με άλλους τρόπους αντιλαμβανόμαστε σήμερα εδώ το τι ακριβώς θα κατατεθεί και τι θα υποθεί. Γι' αυτό λοιπόν θα σας παρακαλέσω ως ένα μικρό κομματάκι ενός μικρού σεμιναρίου να έχετε στο νου σας όλοι οι ομιλητές αλλά και εσείς τις ερωτήσεις σας. Και πρώτα το λέω για μένα γιατί είμαι πολύ γόλο και μιλάω πάρα πολύ. Ότι πρέπει να μιλούμε λίγο πιο αργά για να προλαβαίνει η Θεοδώρα να μας μεταφράζει. Όταν θα υπάρχει εικόνα ή όταν θα παίξει κάποιο βίντεο, θα προσπαθήσω εγώ με πολύ λίγες λέξεις να περιγράψω τι περιλαμβάνει το βίντεο και μάλιστα βλέποντάς το. Άρα δηλαδή θα είμαι λίγο άτεχνη και όλα αυτά γιατί πάντοτε έχουμε στόχο την πληροφορία να φτάνει από όλους σε όλους. Είμαστε δηλαδή ένα μικρό μοντέλο σήμερα εδώ. Θα δοκιμάσουμε να το πετύχουμε όσο καλύτερα μπορούμε με τη βοήθειά σας. Δεν θα πω άλλα πολλά. Τι θέλεις να κάνουμε ακριβώς μετά, να ακούσουμε από τα σπαστάκια. Αυτά που θα ακούσουμε τώρα είναι αποτέλεσμα όντως εκείνου του πρώτου σεμιναρίου που είχε γίνει στην Ελλάδα, το οποίο είχε και στόχο όταν σχεδιάζεται κάτι, είτε είναι τουριστικό προϊόν, είτε είναι βιβλίο, είτε είναι τηλεοπτική ταινία, ήταν η εποχή της ψηφιακής τηλεόρασης, τότε σας θυμίζω, που όλοι ελπίσαμε ότι αυτή η χώρα θα αποκτήσει κανάλι με δυνατότητες προϋπασιμότητας. Γελάει ο Ναι, είχαμε αποφασίσει τότε ότι είμαστε πλέον έχουμε το κανάλι που κάνει προσβάσιμο. Δεν το αποκτήσαμε ποτέ. Αποτέλεσμα λοιπόν εκείνου του σεμιναρίου, όσα συμμετείχαμε, ήταν να συνεργαστούμε μετά καλλιτεχνικά για να δημιουργήσουμε ένα πρακτικό πράγμα που βασιζόταν στις γνώσεις που πήραμε. Αρχίσαμε λοιπόν να φτιάχνουμε ηχητικά βιβλία προσβάσιμα σε όλους. Δεν το καταλαβαίνει κάποιος, και αυτός είναι ο στόχος μας, ότι αυτό το βιβλίο έχει σχεδιαστεί ήδη. Και αυτός είναι ο στόχος. Δεν πάμε να φτιάξουμε κάτι που απευθύνεται σε κάποιους. Πάμε να φτιάξουμε κάτι που είναι χρηστικό για όλους. Έχω λοιπόν τη χαρά να πούμε πολλά. Να ακούσουμε λίγο Τζάκ και Φασολιά. Η Σόφη θα μας βοηθήσει. Είναι στην επιφάνεια εργασίας. Γράφει Τζάκ και Φασολιά. Λοιπόν, να πούμε μια πληροφορία επίσης που επειδή αρκετές φίλες που έχουν έρθει εδώ είχαν κάνει και μια αίτηση για τη γραφή και ανάγνωση τυφλών. Υπήρξε ένα γραφειοκρατικό πρόβλημα που συμβαίνει πολλές φορές στην Ελλάδα. Λόγω του ότι προσπαθώ κάτι να το περιχαρακώσω και να το προστατεύσω για κάποια ομάδα, ενώ τελικά είναι κτήμα όλων, αυτό λοιπόν μας προκάλεσε μια καθυστέρηση σχεδόν ενός εξαμήνου στο ξεκίνημα. Νομίζω όμως ότι πλέον από το καινούριο, την καινούργια χρονιά, γιατί τώρα είναι και περίοδος γιορτών, είναι ανώφελο να ξεκινήσει κάτι τέτοιο. Από την καινούργια χρονιά λοιπόν θα είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε τα μαθήματα, οπότε να τα ολοκληρώσουμε μέχρι τον Μάρτιο περίπου, κάπου εκεί πριν τον Απρίλιο. Οπότε θα έχουν και σχετική ενημέρωση όσοι έχουν κάνει αίτηση μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος, αλλά και όσοι είναι εδώ ήδη θα το γνωρίζουν και θα είμαστε σε μια επικοινωνία διαρκή. Δίνουμε τη δυνατότητα στη Λακωνία, που δεν υπάρχει φορέας τυφλών, δεν υπάρχει κάποιος άλλος φορέας να μπορούμε να το υποστηρίξει αυτό το πράγμα, να προσφέρουμε τη γνώση αυτή που είναι σημαντική στους ανθρώπους που επιθυμούν να τη μάθουν για να μπορούν να επικοινωνούν καλύτερα. Είτε με τους συγγενείς, είτε με τους μαθητές τους, είτε έστω και για την προσωπική τους γνώση. Ξεκίνησε. Δεν είναι στα ηχεία όμως. Πρέπει να πει με κάποιο τρόπο στα ηχεία. Να βάλουμε το μικρόφωνο κοντά, αν είναι. Ναι. Δεν έχω ηχεία εγώ. Προτείνω να ξεκινήσουν τις εργασίες και κάπου στο διάλειμμα να αφήσουμε να παίρνουμε το μικρόφωνο. Μπορεί να βάλει το μικρόφωνο εκεί, αλλά έχει το Δημήτρη σου και διακούνται το μικρόφωνο. Θα το λύσουμε στο πρώτο διάλειμμα και μετά από το διάλειμμα θα σας πείτε για μικρές πληροφορίες γιατί ξέρετε αυτά, θα σας πείτε ένα από το παραπέρα. Για πρώτη φορά
φτιάξαμε ένα θεατρικό. Το κάναμε σε χημικό βιβλίο που ήταν μια πραγματική ιστορία, την οποία την έγραψε ένα 18χρονο. Βασίστηκε αυτή η ιστορία στον θείο του, που ήταν ένα παιδί με νοτική υστέρηση στην Ελλάδα του 80. Οι πόρτες κλειστές, καμία βοήθεια, καμία υποστήριξη στην οικογένεια. Ο μικρός λοιπόν αυτός μεγαλώνοντας και μετά έγινε ηθοποιός, συγγραφέας, είχε την ανάγκη να γράψει αυτή την ιστορία, την είχε στο σιρτάρι πάρα πολλά χρόνια. Μου την έφερε πριν από 3 χρόνια και είπαμε είναι κάτι πολύ τολμηρό να φτιάξουμε. Το τολμήσαμε. Χαίρομαι και το λέω με περηφάνεια και θα δούμε ένα τρέιλερ αυτό. Κυκλοφόρησε το βιβλίο, λέγεται Με Αθήνα, του Κωνσταντίνου Κόμπη, και 3 μήνες μετά, επειδή είχαμε κάνει την παρουσίαση προς το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, 3 μήνες μετά μας πρότειναν και έγινε θεατρική παράσταση. Έπαιξε 2 φορές στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, ήταν σχολεία από όλη τη Μακεδονία και την παρακολούθησαν, και μετά ήρθε στο ίδρυμα Κακογιάννης, στην Αθήνα. Αυτό λοιπόν το μικρό πράγμα που έγραψε ένα παιδί, έχοντας στην ψυχή του την ιστορία του θείου του. Και εμείς το φοβόμασταν, γιατί λέμε είναι έτοιμοι οι Έλληνες να δεχτούν κάτι τόσο σκληρό. Όχι απλώς το δέχτηκαν, το αγάπησαν. Πήραμε και βραβείο δεύτερης καλύτερης παράστασης. Και έτσι κάνουμε το ενό. Δεν είχαμε χρήματα, δεν είχαμε σκηνικά, δεν είχαμε πλούσια πράγματα. Αυτό λοιπόν είναι το Με Αθήνα. Ένα τέτοιο βιβλίο που πραγματικά το αγκάλιασε σε όλη την Ελλάδα. Και ας είχε μια τόση δύσκολη ιστορία που είχε να κάνει με την αναπηρία. Λοιπόν, τα είπα όλα αυτά που σας κερδίσω και σας κλέψω χρόνο αν είμαστε έτοιμοι. Αν δεν είμαστε, θα ζητήσω να έρθουν οι ομιλητές μας, οι επικεφαλείς των 3 ομάδων, γιατί όπως σας είπε και ο Τάκης, σήμερα δουλεύουμε με το φόρουμ κοινωνικών, μάλλον με το φόρουμ επιστημόνων υγείας. Επιστημόνων και επιστημόνων υγείας. Ναι. Εδώ λοιπόν έχουμε 3 ενότητες. Δεν ξέρω αν έχετε το πρόγραμμα στα χέρια σας. Η πρώτη ενότητα, την οποία θα μας κάνει εισαγωγή ο Στάθης Καρπελισιώτης, ψυχολόγος και ψυχοθεραπευτής, είναι το κομμάτι της εκπαίδευσης. Η ομάδα του, που δούλεψε εδώ και πάρα πολύ καιρό, αυτά τα οποία θα σας καταθέσουν στη συνέχεια, ο Στάθης θα μας κάνει την πρώτη εισαγωγή και μετά θα παρακολουθήσουμε τις άλλες 2 ενότητες. Καλημέρα για μένα. Λοιπόν, εγώ είμαι ο Στάθης ο Καρπενισιώτης, είμαι, όπως είπε και η Νατάσα πριν, κλινικός ψυχολόγος, ψυχοθεραπευτής. Χαίρομαι πάρα πολύ που μετά από 2 χρόνια ξαναβρίσκομαι εδώ στη Σπάρτη και είχα πάλι πριν 2 χρόνια με μια αντίστοιχη πρωτοβουλία για μια ημερίδα. Και χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί συμμετέχω σε αυτή την προσπάθεια του Φόρουμ Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών Υγείας. Ένα φόρουμ που φιλοδοξούμε να διαμορφώσουμε θεωρητικά, αλλά όχι μόνο θεωρητικά, προτάσεις οι οποίες μπορεί να έχουν μια πρακτική εφαρμογή και να διευκολύνουν με όποιον τρόπο είναι εφικτό τη ζωή των ανθρώπων με αναπηρία, αλλά γενικότερα τη ζωή των ανθρώπων. Εκπροσωπώ την ομάδα της εκπαίδευσης και στην ομάδα της εκπαίδευσης όταν βρεθήκαμε, συζητήσαμε ποιο θα ήταν η θεματολογία πάνω στην οποία θα ασχοληθούμε, θα μιλήσουμε, θα παρουσιάσουμε, θα επεξεργαστούμε. Καταλήξαμε όλοι στο κομμάτι ότι σαν ομπρέλα θα είναι το κομμάτι της συμπερίληψης, της συνεκπαίδευσης, της ένταξης. Έχουμε ακούσει τι είναι συμπερίληψη. Νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί εκπαιδευτικοί εδώ στο κοινό. Ξέρουμε τι είναι συμπερίληψη. Ναι. Τι είναι? Ένα σχολείο για όλους. Ένα σχολείο για όλους. Πολύ ωραία. Ναι. Συμπερίληψη είναι μια έννοια η οποία εισάγεται τώρα στην ελληνική κοινωνία, τα τελευταία χρόνια τέλος πάντων, και αφορά αυτό που λέει ένα σχολείο για όλους. Δηλαδή ότι το σχολείο κάποια στιγμή θα χρειάζεται να προσαρμόζεται στις ανάγκες του κάθε μαθητή. Και όχι μαθητής να προσαρμόζεται στις ανάγκες στο αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου. Στην ουσία δηλαδή με τη συμπερίληψη αναφερόμαστε σε μία απόπειρα της ελληνικής δημόσιας εκπαίδευσης και γενικότερα της εκπαίδευσης να εντάξει όλους τους μαθητές βάσει των αναγκών τους στο εκπαιδευτικό σύστημα. Τους μαθητές που είναι ήδη στο εκπαιδευτικό σύστημα στην ειδική εκπαίδευση, τους μαθητές που δεν είναι καθόλου στο εκπαιδευτικό σύστημα,
να τους εντάξει όλους σε ένα σχολείο για όλους. Δηλαδή, θα γίνει μια απόπειρα να εντάξουμε αυτό που μπορεί σε πολλούς ανθρώπους, σε πολλούς από εμάς, κάποτε ή και τώρα, να φαντάζεται σαν διαφορετικό. Σαν κάτι το οποίο είναι όχι τόσο οικείο με αυτό που έχουμε ο καθένας μας σαν εικόνα. Αν πάρουμε, θα μου επιτρέψει να κάνουμε λίγο μια μικρή ιστορική αναδρομή του διαφορετικού στην ιστορία της ανθρωπότητας. Το διαφορετικό στην ιστορία της ανθρωπότητας ποτέ δεν ήταν το δυνατό μου σημείο ως άνθρωπο. Πάντοτε το διαφορετικό, με κάποιον τρόπο το φοβόμαστε. Ή το βάζαμε με έναν τρόπο απέναντι. Υπάρχουν παραδείγματα, π.χ. στο Μεσαίωνα. Ό,τι φάνταζε ως διαφορετικό, το βαφτίσαν μάγισσα και το καίγανε. Ή το βάζαν σε ένα καράβι και το στέλνανε. Αργότερα, έχουμε στα πιο σύγχρονα χρόνια την ιστορία με τους Ναζί. Το αποκορύφωμα του αποκλεισμού και του φόβου του διαφορετικού. Ό,τι ήταν διαφορετικό πήγαινε στα κρεματόρια. Άλλη περίπτωση, ξέρω εγώ, οι Ινδιάνοι της Αμερικής. Αυτοί είχαν μια πιο θετική προσέγγιση το διαφορετικό ή ότι φάνταζε σαν διαφορετικό στους ανθρώπους της φυλής τους, το θεοποιούσαν. Δεν το καταλάβαιναν, μπαίναν απέναντι, αλλά το θεοποιούσαν. Δηλαδή αυτοί δεν το επιτίθονταν, δεν το κυνηγούσαν, δεν χρησιμοποιούσαν βία, αλλά το θεοποιούσαν. Πάντοτε λοιπόν στην ιστορία της ανθρωπότητας το διαφορετικό ήταν κάτι το οποίο έμπαινε ή αυτό που φάνταζε ο άνθρωπος που φάνταζε ως διαφορετικό έμπαινε απέναντι. Για τον Α ή Β τρόπο και στην καλύτερη περίπτωση γινόταν κάτι που εξυγχανικεύονταν, κάτι wow, έχουμε. Μάλλον έχει δυνάμεις υπερφυσικές. Στη χειρότερη περίπτωση γινόταν κάτι που γινόταν αφορμή για εκδηλώσεις βίας, κακοποίησης κτλ. Εξελισσόμενες οι κοινωνίες, υποτίθεται ότι σαν κοινωνίες εξελισσόμενες, οριμάσαμε και όλα κάπως. Οι πιο όριμες κοινωνίες, τουλάχιστον τεχνολογικά, εξελιχθήκαμε. Αλλά μέσα από όλη αυτή την εξέλιξη ήρθε και μια τροποτινά οριμότητα. Άρα, τα τελευταία 20-30 χρόνια υπάρχει μία στροφή όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Πλέον το διαφορετικό κάνουμε απόπειρες να το εντάξουμε ή να το αποδεχτούμε. Αναρωτιόμαστε όμως γιατί σε όλη αυτή την ιστορία της ανθρωπότητας το διαφορετικό έπαιζε ένα τέτοιο ρόλο. Γιατί πάντα μας τρόμαζε. Γιατί πάντα το βάζαμε απέναντι. Έχουμε καμιά ιδέα. Το διαφορετικό μας τρομάζει ή το βάζουμε απέναντι. Όχι μόνο γιατί έχουμε μπροστά μας μία εικόνα η οποία δεν μας είναι οικία, αλλά γιατί στο διαφορετικό όλοι μας καθρεφτίζουμε και το κομμάτι του εαυτού μας που δεν μπορούμε να το δεχτούμε. Όλοι μας εδώ έχουμε κομμάτια του εαυτού μας που είναι αυτά που λέμε τα σκοτεινά. Δεν τα παίρνουμε και πολύ υπόψη. Ξυπνάμε από κανέναν εφιάλτη, μας έρχεται καμιά στεναχώρια που και που, διάφορα. Τα σκοτεινά κομμάτια του εαυτού μας που δεν τα έχουμε και πολύ αποδεχτεί. Έτσι λοιπόν, όταν έχουμε μία εικόνα με κάτι που φαντάζει σαν διαφορετικό ή έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι στο νου μας ή στην εικόνα που έχουμε στο μυαλό μας ως διαφορετικός, εκεί μας ξυπνάει αυτά τα κομμάτια. Και όταν ξυπνάνε αυτά τα κομμάτια, τι παθαίνουμε. Αγχωνόμαστε. Και όταν αγχωνόμαστε, φοβόμαστε. Και μετά έρχονται οι αντίστοιχες συμπεριφορές, αντιδράσεις, γιατί το κίνητρο για κάθε αντίδραση, συμπεριφορά κτλ. Είναι το συνέστημα. Το άγχος λοιπόν κανένα καλό δεν φέρει. Και στην ελληνική κοινωνία, αν παρατηρήσουμε τα τελευταία χρόνια με όλη αυτή την ιστορία της κρίσης και των στρεσογόνων παραγόντων που έχουν επιπλέον προστεθεί σε άλλα που υπήρχαν παλιότερα, οι δυσκολίες στην αποδοχή αυτού που μπορεί να φαντάζει σαν διαφορετικό είναι αρκετά πιο αυξημένες από ό,τι ήταν 10 χρόνια πριν. Ερχόμαστε λοιπόν τώρα να πούμε ότι
αφού όλα αυτά τα πράγματα λίγο κάπως τα κατανοήσαμε και σαν κοινωνία και σαν άτομα, εξελίχθηκε η τεχνολογία. Αλλά μαζί με την τεχνολογία εξελίχθηκε και η ιατρική, η ψυχιατρική, η ψυχολογία. Αρχίσαμε να καταλαβαίνουμε λίγο τι γίνεται, πώς λειτουργεί αυτή η ιστορία. Και έτσι αρχίσαμε σιγά σιγά τα τελευταία 20-30 χρόνια, σαν κοινωνίες, να προσπαθούμε να κάνουμε αυτή την ευρύτερη αποδοχή. Έτσι και στην ελληνική κοινωνία, λίγο πιο μετά από την υπόλοιπη Ευρώπη, άρχισε να έρχεται αυτή η ιστορία της αποδοχής, της ένταξης, να το συζητάμε. Ξεκινήσαμε το 90 με την περίφημη ψυχιατρική μεταρρύθμιση. Φαντάζομαι θα έχετε ακούσει για την ιστορία με τη Λέρο και πώς μας πήραν χαμπάρι από την Ευρώπη και μας επέβαλαν μετά ότι όλο αυτό θα έπρεπε να αλλάξει. Έγινε αυτό σε μικρότερο μεγαλύτερο βαθμό και τώρα έχουμε την απόπειρα, γιατί είναι απόπειρα ακόμη, να εισαχθεί στο εκπαιδευτικό σύστημα η έννοια της συμπερίληψης. Είπαμε πριν ότι η συμπερίληψη είναι ένα σχολείο για όλους. Είναι σαφές ότι όταν θέλεις να έχεις μια κοινωνία για όλους, καλό θα είναι να ξεκινήσεις από την εκπαίδευση. Επειδή αυτό που λέμε αποδοχή του διαφορετικού, δεν είναι κάτι που αλλάζει, άντε να σε πάρω εγώ στο σχολείο σαν εκπαιδευτικός να σου κάνω ένα μάθημα μια χρονιά διδακτέα ύλη και μετά θα βγεις και θα έχεις αποδεχθεί το διαφορετικό. Αυτό είναι το εύκολο. Η αποδοχή του διαφορετικού καταρχήν έχει να κάνει μια, με νοοτροπίες. Με συναισθήματα τα οποία βγάζουν νοοτροπίες. Αυτό, καλός ή κακός, μια νοοτροπία θέλει μία με δύο γενιές για να αλλάξει. Καλό θα είναι λοιπόν όλη αυτή την ιστορία να την ξεκινήσουν από την εκπαίδευση. Δηλαδή οι νέες γενιές να εκπαιδευτούν σε αυτό που λέμε συμπεριληπτική κουλτούρα. Δηλαδή τι είναι συμπεριληπτική κουλτούρα? Να μπορούν να είναι μέσα στην τάξη όλοι οι μαθητές με διαφορετικές δυνατότητες, αδυναμίες και να μπορούν να στέκονται όλοι μέσα στην τάξη και να μπορούν να είναι δεδομένο ότι και ο μαθητής που μπορεί να είναι στο αμαξίδι ή ο μαθητής στο αυτιστικό φάσμα ή οποιοσδήποτε μαθητής είναι μέρος της τάξης με την ιδιαιτερότητά του. Έτσι αναπτύσσεται αυτό που λέμε συμπεριληπτική κουλτούρα. Αυτή η συμπεριληπτική κουλτούρα, αν μπορέσουμε σιγά σιγά να τη μεταλαμπαδεύσουμε στην νέα γενιά, γι' αυτό θεωρώ πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση, σταδιακά θα φέρει και αυτό που λέμε την αλλαγή της νοοτροπίας. Εδώ θα ήθελα να επισημάνω και κάτι που θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Ξεκινήσαμε τη συμπερίληψη, το λέμε συμπερίληψη γιατί πήγαμε να κάνουμε μετάφραση από το αγγλικό inclusion, το οποίο δεν μεταφράζεται ακριβώς συμπερίληψη στα ελληνικά. Άρα θέλω να πω ότι επιχειρούμε πάλι να κάνουμε κάτι το οποίο αφορά κάτι που έρχεται από το εξωτερικό. Η ελληνική πραγματικότητα είναι ελληνική πραγματικότητα. Δεν είναι ούτε αγγλική, ούτε ολλανδική, ούτε δανέζικη, ούτε γερμανική, ούτε γαλλική. Άρα θεωρώ πολύ σημαντικό σε αυτή την απόπειρα που κάνουμε για τη συμπερίληψη και για όλη αυτή την ιστορία να λάβουμε υπόψη μας την ελληνική νοοτροπία και την ελληνική κατάσταση πώς διαμορφώνεται στην Ελλάδα. Αυτό που ονομάζουμε διαφορετικό, πάντοτε το είχαμε. Είχαμε μια αποδοχή. Ας πούμε, εγώ έχω μεγαλώσει σε ένα χωριό της Καρδίτσας. Εκεί θυμάμαι από μικρός που ήμουνα ότι είχαμε 2-3 ανθρώπους οι οποίοι ήταν διαφορετικοί. Μετά ο μεγάλος έγινε ψυχολόγος, κατάλαβα ότι ο ένας ήταν στο αυτιστικό φάσμα, ο άλλος είχε σύνδρομο Down, ο τρίτος είχε κινητική αναπηρία και ψυχωτικά στοιχεία. Το έχουμε έμαθα μετά. Όταν ήμουνα μικρός εκεί στο χωριό, ήταν αυτό που λέγαμε, και συγχωρήστε με για την έκφραση, ο τρελός του χωριού. Αυτός ο άνθρωπος υπήρχε σε όλη την Ελλάδα. Και ποτέ δεν ήταν κάποιος που τον κάζαμε έξω από το χωριό. Τον θέλαμε. Τι τον θέλαμε όμως? Μετά το κατάλαβα γι' αυτό. Τον θέλαμε γιατί μας βοηθούσε. Αφενός να αισθανόμαστε πολλές φορές εμείς οι υπόλοιποι λίγο ανώτεροι. Να ξεπλένουμε καμιά ενοχή. Και εγώ που μπορεί να ήμουν και λίγο τσογλάνη σαν παιδί, να βγάζω και λίγο θυμό γιατί εκεί με έπαιρνε. Άρα χρησιμοποιούσαμε αυτή την κατάσταση για δικό μας όφελος. Άρα η ελληνική πραγματικότητα θεωρώ ότι θα πρέπει να έχει έναν προσανατολισμό όχι στην αποδοχή χωρίς όρους, αλλά στην υποδοχή ισότιμα.
Όχι να αποδεχτούμε κάποιον επειδή το λυπό μας, επειδή έχουμε ενοχές ή επειδή okay, εγώ αισθάνομαι καλύτερος όταν είμαι δίπλα του, αλλά ισότιμο. Έχει τις δυνατότητες και τις αδυναμίες σου, έχω τις δυνατότητες και τις αδυναμίες. Αυτά λοιπόν, εμπολής, έτσι για να κλείσω λίγο την εισαγωγή αυτή, θα προσπαθήσουμε στην, μετά στην ομάδα της εκπαίδευσης να σας δείξουμε, να σας πούμε, να μοιραστούμε μαζί σας μερικούς τρόπους. Δεν μπορούμε να τους πιάσουμε όλους, αλλά θα πιάσουμε μερικούς τρόπους με τους οποίους μπορούμε, κατά τη γνώμη μας, να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Θα σας δείξουμε μερικές πρακτικές εφαρμογές. Από ένα πρόγραμμα συνεκπαίδευσης που κάναμε σε δύο σχολεία στον Πειραιά, για τις μαθησιακές δυσκολίες από τον Υπηαγωγείο μέχρι το Γυμνάσιο Λύκειο και πώς μπορούν να αντιμετωπιστούν και να προληφθούν. Θα μιλήσουμε για θέματα συμπεριφοράς. Υπάρχει και μια εισήγηση η οποία δεν θα ακουστεί σήμερα, αλλά μπορείτε να την βρείτε στα πρακτικά που είναι πολύ σημαντική και αφορά τη σύνδεση της οικογένειας, του δάσκαλου και του παιδιού σε ένα πλέγμα που είναι βοηθητικό. Αυτά λοιπόν θα σας πούμε μετά. Θα τα μοιραστούμε μαζί σας και ελπίζουμε όχι μόνο να δώσουμε λίγο από τη γνώση και να τη μοιραστούμε μαζί μας, αλλά ελπίζουμε στην πρώτη ημερίδα που κάνουμε λίγο να σας κινήσουμε την περιέργεια με αυτά τα πράγματα. Θα τα πούμε και αργότερα. Ευχαριστώ.